Να έρθω λίγο στους δύο φιναλίστ, οι οποίοι δεν με ακούσουν ποτέ. Τον ξέρω τον τρόπο, θα έρθω και πάλι δίπλα τους. Έλα, ενωθείτε, έρχομαι. Έρχομαι γιατί δεν γίνεται, θα σας γυρίσω πλάτη, δεν γίνεται. Δεν το περίμενα αυτό. Καλά θα πάει. Δεν περίμενα ότι θα πάει έτσι. Λοιπόν, μια χαρά είμαστε. Έχουμε δύο φιναλίστ, δύο παίκτες, οι οποίοι ήσασταν και δύο το 21. Το θρυλικό 21 που έγιναν πράγματα και θάματα. Νομίζω ότι αγάπησε ο κόσμος πάρα πολύ. Θα το δίνω εγώ. Λοιπόν, ας μιλήσουμε λιγάκι για αυτή την εμπειρία. Το 21 ουσιαστικά σας γνώρισε όλη η Ελλάδα. Αποκτήσατε μια αναγνωρισιμότητα, παιδί μου, μια δημοφιλία. Θέλω να μου πείτε αν αυτή η εμπειρία, το γεγονός ότι πλέον κυκλοφορήσατε στον δρόμο και σας ήξερε ο κόσμος, παιδί μου, σας σταμάταγε, σας ρωτούσε για την εμπειρία σας, σας έλεγε ότι σε στηρίζω, σε γουστάρω πολύ, σαν άνθρωπο, σαν χαρακτήρα. Αν αυτό θεωρείτε ότι σας άλλαξε μέσα σας, σαν ανθρώπους. Αν σας άλλαξε ανθρώπους. Ψάκη. Αν μας άλλαξε, δεν θεωρώ ότι μας άλλαξαν ανθρώπους, προσωπικά εμένα. Σίγουρα είναι πάρα πολύ όμορφο συνέστημα, όπως είπες, να περπατάς στον δρόμο και κάποιοι να σε αναγνωρίζουν. Σίγουρα, αν ξέρεις να εκμεταλλεύεσαι τη δημοτικότητά σου προς καλό όλων, προς καλό της κοινωνίας, είναι ένα ακόμη πιο ωραίο συνέστημα, κάνοντας εθελοντικές δράσεις, κάνοντας φιλανθρωπικές δράσεις και όλα αυτά που δεν χρειάζεται να αναφέρουμε σήμερα. Είναι ακόμη πιο όμορφο, καθώς καταλαβαίνεις ότι δεν είναι μόνο οι φωτογραφίες που θα μείνουν, δεν είναι μόνο ωραίες στιγμές και το Survivor, αλλά είναι και το κοινωνικό έργο. Που νομίζω πως πάρα πολλοί παίκτες στο Survivor έχουμε κάνει. Μας έκανε πολύ χαρούμενους. Προσωπικά μου άλλαξε όλη τη ζωή, το έχω πει πάρα πολλές φορές. Όχι μόνο το κύπελο σαν κύπελο και ο τίτλος, αλλά όλο το Survivor, όλη η εμπειρία. Θέλω να πεις, πιστεύεις ότι είναι καλό, ρε παιδί, για κάποιον άνθρωπο να αποκτά ξαφνικά έτσι δημοσιότητα? Είναι ανάλογα πώς θα τη διαχειριστεί και πώς έχει μεγαλώσει και τι αρχές έχει πάρει από την οικογένειά του. Θεωρώ ότι αν τη διαχειριστεί σωστά, είναι πάρα πολύ καλό. Αν δεν καταφέρει να διαχειριστεί και σε πάρει από κάτω, είναι πάρα πολύ δύσκολο. Το έχουμε δει όχι σε εμάς, που αν μη τι άλλο. Γιώργο, μην κορυδευόμαστε. Παίχτες reality είμαστε. Δεν είμαστε διάσημοι. Όπως το λέει ο Μάριος. Μάριε, να δανειστώ λίγο τη φράση σου. Δεν είμαστε διάσημοι, είμαστε. Αναγνωρίσιμοι. Πολύ σωστά. Ακριβώς. Δεν είμαστε καν. Δεν πιστεύω έτσι για τον εαυτό μου τουλάχιστον. Οπότε. Ναι, σίγουρα είναι ένα πολύ ωραίο συνέστημα. Νίκο, εσένα σε άλλαξε, ρε παιδί μου, σαν άνθρωπο αυτή η αναγνωρισιμότητα. Εγώ να ξεκολλήσω μόνο. Ξεκόλα, ρε. Γιώργο, νομίζω, βγαίνοντας από το 21, αυτό που ήταν, που μου έδωσε μεγάλη χαρά, δεν είναι, και νομίζω και τώρα το 23, δεν είναι ούτε αυτό το έπαθλο, είναι ένα αντικείμενο. Είναι ότι έφευγες από το σπίτι σου, το χωριό σου, και όπου πήγαινες, ήταν λες και έβλεπες κάποιο γνωστό, που σε ξέρει πάρα πολύ καιρό. Και η τόση αγάπη, νομίζω ήταν το πιο ζεστό και το πιο υπέροχο πράγμα που τουλάχιστον έζησα. Με την κλασική ατάκα που σου λένε όλοι ότι εσύ δεν με ξέρεις, αλλά εγώ νιώθω ότι σε γνωρίζω. Και είναι λογικό έτσι. Τόσο καιρό μέσα στο σαλόνι του καθένα είναι λες και σε ξέρει. Αλλά σου βγάζει μια οικειότητα ότι τον ξέρεις κι εσύ. Και είναι λίγο περίεργο. Πιστεύεις ότι κάνει ζημιά αυτό, μπορεί να σου κάνει ζημιά, ρε παιδί μου, να ξεφύγεις λιγάκι? Με την αγάπη δεν νομίζω ότι παθαίνει κάποιο ζημιά. Σωστό και αυτό. Ωραία τα λέμε εδώ στη στάση. Είναι λες και καθόμαστε. Περιμένουμε το 3-16 για Νέα Ιωνία. Μας φεύγει και λίγο το άγχος. Ναι, μωρέ, έτσι. Ναι, ισχύει. Έχουμε και τους φωνακλάδες. Ο Καλλιδούλης έχει δρώσει τα χέρια μου. Ακριβώς.